φτιάχνουμε σήμερα? Σήμερα θα σας φτιάξω αγνώπιτες. Τις κάνετε εδώ στο χωριό τις αγνώπιτες? Πάρα πολύ τακτικά, σε 29 τραπέζια, σε γιορτές. Τις έχετε και γρήγορα. Ναι. Να σκεφτώ ότι τις έμαθε η μαμά σου. Η μαμά μου, η γιαγιά μου, όλες, η προγιαγιά μου, όλες κάνουν τέτοια πράγματα, τέτοιες πώς λένε. Αγνώπιτες. Και βέβαια το κύριο βασικό υλικό είναι το αλευράκι μας, ε. Αλεύρι, χλιαρό νερό, μαγιά και λίγο λαδάκι. Τέλεια. Και από ό,τι βλέπουμε, έχεις φτιάξει το ζυμαράκι σου, ναι, ε. Ναι, έχω φτιάξει το ζυμαράκι. Αν θέλετε να σας δείξω πώς γίνεται η διαδικασία, παίρνουμε λίγη ζύμη, την ανοίγουμε, βάζουμε τη μυζήθρα μας, ξυνομυζήθρα. Την έχεις κάνει μπαλάκια τη μυζήθρα σου? Την κάνω μπαλάκια, ναι, την έχω κάνει μπαλάκια πιο ευκολία. Οπότε την αγνώπιτα δεν την τηγανίζεις έτσι. Όχι. Θα πρέπει λίγο, βέβαια, για να πάει το τυράκι παντού. Βλέπω ότι το λάδι σου καίει. Ναι, τη βάλουμε τώρα να την τηγανίσουμε, να τη δείτε πώς είναι και τηγανισμένη. Μπράβο. Πεντανόστιμο για πρωινό, για... Για όλες τις ώρες. Για όλες τις ώρες. Να τις προσφέρεις είναι τέλειες. Και τις προσφέρεις με μέλι συνήθως στο τέλος. Ναι. Ειρήνη μου, τώρα βλέπουμε. Έτσι, ναι. Τις έχεις ήδη απλώσει, ναι. Τις κάνουμε πολύ λεπτές, όχι τόσο ούτε λεπτές ούτε και πολύ χοντρές. Ναι. Και είσαι έτοιμη να τις τηγανίσεις, ναι. Το τηγάνι σου πρέπει να βράσει καλά, ναι. Γιατί όχι βλέπουμε... Όχι καλά, αλλά όχι και άβραστο. Ωραία. Μοσχομυρίζει, Ειρήνη μου, η αγνώπιτά σου και βλέπετε πόσο φουσκωμένη είναι, παιδιά. Έχει βάλει και το χαρτάκι της για να απορροφήσει το λαδάκι και στο τέλος θα περιχύσουμε και το μελάκι και το πετιμεζάκι, έτσι, προϊόντα του χωριού, να την κάνουμε ακόμα πιο λαχταριστή. Ειρήνη, και έτσι μπορείς να τη φας. Εννοείται. Αλλά εμείς το θέλουμε και το κάτι της. Εγώ, ας πούμε, θα βάλω μέλι, γιατί μ' αρέσει, έτσι. Το τυράκι με το μέλι κάνει ένα συνδυασμό ανεπανάληπτο γευστικό. Τέλειο. Εσύ τι θα βάλεις στη δικιά Εγώ σου? Εγώ θα βάλω πετιμέζι. Έχουμε δύο επιλογές για να φάμε την αγνοπιτά μας. Δηλαδή πείτε μου τώρα, δεν θα θέλατε να ήσασταν εδώ παρέα μας? Να τις κάνετε στο σπίτι σας. Καλή σας όρεξη. Βαγγελιό μου, είναι μαγεία να σας συναντώ, να μου φτιάχνεις παραδοσιακό, χωριάτικο ψωμί σε αυτή την υπέροχη θέα μπροστά. Ε? Όντως είναι υπέροχη η θέα μας. Θέλω να πεις τα συναισθήματά σου. Εσύ πώς αισθάνεσαι που κατάγεσαι από αυτόν εδώ τον όμορφο τόπο? Πρώτα περήφανη και μου αρέσει πάρα πολύ ο τόπος, διότι έχει και ιστορία και είναι και ωραίος τόπος και είναι και γεωγραφικά σε ωραίο σημείο. Βαγγελιό μου, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τα υλικά που θα χρειαστούμε. Το προζύμι, το οποίο το φτιάχνουμε όλες οι νοικοκυρές του χωριού την ημέρα του Τιμίου Σταυρού, που παίρνουμε μόνο αλεύρι και νερό, βάζουμε το κλονάρι του βασιλικού από τον Τίμιο Σταυρό και φουσκώνει μόνο. Γιατί αν δεν το κάνετε δεν θα έχει επιτυχία. Όχι, έτσι, θέλετε τη χάρη του και την ευχή του, έτσι, σωστά. Βέβαια, έτσι. Μετά το αποξηραμένο είναι αυτό. Το ξηραίνουμε και το βάζουμε στο ψυγείο και το έχουμε όποτε θέλουμε. Όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Όταν τώρα θέλουμε να ζυμώσουμε... Και μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Βέβαια. Όταν θέλετε να ζυμώσετε... Όταν θέλουμε να ζυμώσουμε, τρεις μέρες πριν, παίρνουμε το αποξηραμένο προζύμι και το ανεπίσουμε που λέμε εμείς στα χωριά, δηλαδή το ενεργοποιούμε κάθε μέρα μέχρι να πάρει αυτή τη μορφή και να το βάλουμε να φτιάξουμε το ζυμάρι. Τέλεια. Οπότε έχουμε τη μαγιά μας. Έχουμε καταρχήν το αλευράκι μας. Είναι σκληρό, είναι μαλακό, είναι για όλες τις χρήσεις. Για όλες τις χρήσεις βάζουμε, ναι. Και σκληρό. Το νερό μας, το λάδι μας, αλάτι και λίγη αποξηραμένη ακόμα μαγιά μας με το προζύμι μας. Βάζουμε νερό. Το νεράκι μας στην πύληνή μας πιατέλα. Είναι πύληνη γιατί έχει το λόγο της. Βέβαια. Εδώ είχαμε και ένα θείο ο οποίος έφτιαχνε τα πύληνα και έχει όλο το χωριό από μια τέτοια
πιατέλα. Πιάνει, λέει, καλύτερα το ψωμί. Γίνεται ακόμα πιο νόστιμο. Αν δεν είναι η πιατέλα πύληνη, δεν έχουμε ψωμί, δεν ζυμώνουμε. Εγώ αυτά έχω μάθει τώρα στη γύρα που κάνω την όμορφη στα χωριά μας. Έβαλες λοιπόν νεράκι, λαδάκι. Το σταυρώνουμε, δίνουμε και τις ευχές μας. Αλλιώς... Δεν έχει νόημα. Βάζουμε και τη μαγιά μας σε σκόνη. Το προζύμι μας. Και αρχίζουμε. Κυκλικές κινήσεις. Εγώ είμαι η φωνή σου, γλυκιά μου. Και εσύ τα χέρια. Κυκλικές κινήσεις. Σιγά σιγά, μαλακά μαλακά. Δεν θέλει νεύρα. Δεν θέλει άγχος, γιατί δεν θα πετύχει το ψωμάκι μας. Βέβαια, ανάλογα την ψυχολογία μου και το Και κάπως έτσι είναι η ψυχοθεραπεία σας εδώ στο χωριό, ε. Να μαγειρεύετε και μετά να έρχονται οι δικοί σας άνθρωποι και να σας λένε, μα πόσο νόστιμο, βρε μαμά, το κάνεις εσύ. Να την η μορφή που θέλουμε. Ακριβώς. Αυτή είναι η μορφή. Αφράτη, αφράτη, δεν μπορεί να μην τη βλέπετε. Φαντάσου να το αγγίξεις κιόλας, να το νιώσεις. Δεν κολλάει, λίγο, λίγο κολλάει. Βάζουμε και λίγο αλευράκι, βέβαια, ε. Βέβαια. Πρόσεξε, εγώ τι θα σου φέρω τώρα. Θα σου φέρω το σοφρά, το παραδοσιακό, για να μου πλάσεις το ψωμάκι. Φτιάξαμε τη ζυμούλα μας. Μ' αρέσει που τον έχεις εσύ εδώ, αυτόν εδώ. Βέβαια. Ε, της γιαγιά σου, της γιαγιά σου είναι. Της γιαγιά, βέβαια. Θα βάλουμε αλεύρι. Βλέπουμε ότι το παίρνει στο ψωμάκι, γιατί έχει και αυτό, είδατε τα χέρια μας, εδώ τις φίλες μας της Βαγγελιός. Από κάτω προς τα πάνω. Έτσι κάνει καλύτερα το σκόνη μετά. Σωστά. Με αυτόν τον τρόπο δεν την τραυματίζουμε τη ζύμη μας. Όχι, βέβαια. Βαγγελιό μου, φουρνίζεις, ξεφουρνίζεις κάθε μέρα. Πολύ συχνά, ναι, βέβαια. Εύκολη είναι η διαδικασία. Μεράκι θέλει. Αυτό. Και μετά έτσι. Να σου αρέσει, θα φτιάξεις αυτό που σου αρέσει για να πετύχει κιόλα. Συνήθεια είναι όλα. Να το βάλεις στην καθημερινότητά σου και να τρως δικό σου ψωμάκι, δικό σου φτιαγμένο από τα χεράκια σου. Είμαστε έτοιμοι να το φουρνίσουμε? Βεβαίως. Πάμε να σε δούμε τώρα να φουρνίζεις και να ξεφουρνίζεις. Μας, που με τη Βαγγελιό μας το φτιάχναμε τόση ώρα και μετά το φαγητό τα κορίτσια μας έχουν και γαλακτομπούρεκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε υπέροχοι. Καλώς ορίσατε. Καλώς ήρθατε στους όμορφους ασίτες.